πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πινακίδων αλλά και τον καθαρισμό όσων έχουν βανδαλίσει, ανέλαβε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με τη βοήθεια πολλών εθελοντών στην Ελευσίνα. Οι εθελοντές της Ελευσίνας αναλαμβάνουν δράση για να καθαρίσουν τις πινακίδες σήμανσης στους δρόμους της πόλης. Με σύνθημα «Καθαρές πινακίδες, ασφαλέστεροι δρόμοι», το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον εντοπισμό των κατεστραμμένων πινακίδων οδικής σήμανσης και τον καθαρισμό όσων έχουν βανδαλιστεί. Κάποιες τις βρήκαμε σε καλή κατάσταση, γι' αυτό γιατί καλύπτονταν από δέντρα, πράγμα που, για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί ο Δήμος ώστε να είναι ορατές από τους οδηγούς και να μην δημιουργείται πρόβλημα. Πολλά αυτοκόλλητα ήταν αυτά που εντοπίσαμε στις πινακίδες. Χωρισμένοι σε 6 διαφορετικές ομάδες, οι εθελοντές φόρεσαν τα γάντια, πήραν τα σφουγγάρια και τα πανιά και καθάρισαν εκατοντάδες πινακίδες από αυτοκόλλητα, γκράφιτι και συνθήματα. Όσες ήταν κατεστραμμένες, καταγράφηκαν προκειμένου να αντικατασταθούν. Η σημερινή εκστρατεία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε ώστε σε όλη τη χώρα να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στους δρόμους. Αρρωγός στην προσπάθειά τους ο Δήμος Ελευσίνας. Ήταν γύρω στις 200 περίπου πινακίδες οι οποίες είχαν βανδαλιστεί ή είχαν γραφεί ή είχαν καλυφθεί με αυτοκόλλητα. Η πρωτοβουλία ήταν ιδιαίτερα συνεπής ως προς το στόχο της και επομένως σήμερα ή σε λίγο θα παραδοθεί μια Ελευσίνα πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή και πολιτιστικά αναβαθμισμένη. Την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για ασφαλέστερους δρόμους στήριξε ενεργά η Λιζ Πλανελά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συμμετέχοντας και σε δράσεις όπως αυτή, αλλά και με άλλα προγράμματα οδικής ασφάλειας, σεμιναρίων κτλ. Θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο οποίο θα πρέπει να δίνουμε όλοι την προσοχή που πρέπει. Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.